Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν σε μια χώρα που η ανεργία έχει φτάσει στο 11% να μην υπάρχουν εργατικά χέρια για να δουλέψουν στα χωράφια, στις οικοδομές και καλούμε πλέον χιλιάδες Πακιστανούς, Ιρακινούς, Σύριους για να δουλέψουν στα χωράφια αυτά. Με ανεργία 11%. Και αναρωτιέμαι πώς γίνεται σε μια χώρα που έχει 514.000 άνεργους και η κυβέρνηση αναγκάζεται τώρα να δώσει περίπου 30.000 άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα σε μετανάστες. Και βλέπω εδώ πέρα ότι μακροχρόνια οι άνεργοι είναι 310.317 άτομα. Το υψηλότερο ποσοστό ανέργων καταγράφεται στις ομάδες, προσέξτε, 15 ως 19 ετών. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων. Και αμέσως μετά είναι η ηλικία 20 έως 24 ετών, που το ποσοστό των ανέργων ανέρχεται στο 21,8. Δηλαδή, οι ηλικίες από 15-16 μέχρι 24 δύσκολα πάνε να δουλέψουν, διότι οι συνθήκες είναι κακές, διότι οι αμοιβές είναι άθλιες και τα παιδιά αυτά αρνούνται να εργαστούν. Έτσι λοιπόν αναγκάζεται η κυβέρνηση, εκείνη το θέμα μας, δεν είναι ότι αλλάζει πολιτική η κυβέρνηση έναντι των μεταναστών, είναι ότι οι ανάγκες δημιουργούν αυτή την είσοδο των μεταναστών. Ο κ. Κερίδης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, τον άκουσε να λέει πριν από λίγη ώρα ότι αν δεν έρθουν αυτοί να δουλέψουν οι ξένοι, η Ελλάδα χάνει 1 δισεκατομμύριο 100 εκατομμύρια το χρόνο και κινδυνεύουν ακόμη και οι ελιές να μείνουν και να σαπίσουν στα δέντρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ μεγάλο και δεν πρέπει να μας πιάνει ένας περίεργος εθνικό πατριωτισμός ή μετανάστες ή κακοί. Αναγκαίο κακό είναι, αν θέλετε έτσι. Λοιπόν, πέρα από όλα αυτά, θα σας πω ότι σήμερα είναι κοντά μας ο κ. Παναγιώτης Μαδιάς. Καλησπέρα κύριε Μαδιά. Καλησπέρα σας. Ο οποίος είναι μηχανολόγος, μηχανικός, εμπειρογνώμων στα τροχαία ατυχήματα. Και τον έχω εδώ πέρα κοντά μου σήμερα το βράδυ, διότι εχθές σκοτωθήκανε 6 άτομα σε τροχαία ατυχήματα. Είναι φοβερό, δηλαδή αυτό που γίνεται στους ελληνικούς δρόμους, αυτό το μακελιό που γίνεται στους ελληνικούς δρόμους καθημερινά, είναι φοβερό. Και κάποιοι σπέσαν να πούνε ότι φταίει η τροχαία. Δεν ξέρω αν φταίει η τροχαία. Και να το κουβεντιάσουμε τον κύριο Μαδιά σε λίγη ώρα. Εκείνο που έχει σημασία, είμαστε από τις πρώτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα περισσότερα θύματα κάθε χρόνο από τροχαία ατυχήματα. Σήμερα λοιπόν θα είναι κάτω μας ο κύριος Μαδιάς και επίσης υπάρχει μια έξαρση με τον κορονοϊό. Και μια έξαρση της γρήπης. Είναι η πρώτη μέρα σήμερα που νιώθουμε ότι έχουμε χειμώνα και αυτή είναι η φυσιολογική κατάσταση, δηλαδή να κάνει λίγο κρύο, Δεκέμβρη μήνα πλέον. Αλλά οι αριθμοί, οι πληροφορίες από τα διάφορα νοσοκομεία είναι ότι δυστυχώς καθημερινά αυξάνονται επικίνδυνα οι ασθενείς, κυρίως με τον κορονοϊό. Όμως, να ξεκινήσουμε τον κύριο Μαδιά να λέμε 2-3 πραγματάκια. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο των θυμάτων πλέον, έτσι δεν είναι? Είναι επικίνδυνο, είναι ανησυχητικό. Πού το αποδίδεται βασικά αυτό το γεγονός? Είναι πράγματι, κύριε Χαρταβέλα, ανησυχητικό και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι κυρίως τα τελευταία 15 χρόνια έχουν δοθεί μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις για την χρήση των οδηγών, είτε καινούργιοι αυτοκινητόδρομοι, με 3 λουρίδες τουλάχιστον, ναι, κίνησης στο κάθε ρεύμα κυκλοφορίας, με διαχωριστικό κυκλίδωμα. Και δυστυχώς βλέπουμε να αυξάνονται τα ατυχήματα, ενώ έπρεπε να είχαμε κατακόρυφη πτώση. Λοιπόν, πού το αποδίδω? Εγώ θα έλεγα το εξής. Μας μαθαίνει να θυμάστε παλιά στο στρατό, εμπλοκή μία το όπλο, τα αίτια πολλά. Λοιπόν, υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης στους χρήστες των αυτοκινήτων, στους Έλληνες οδηγούς. Ναι. Υπάρχει τεράστιο έλλειμμα. Δεν ξέρουν δηλαδή τα σήματα, δεν ξέρουν τους κανόνες. Σε συνδυασμό, αυτό που λέτε, δεν έχουν ελλειπή γνώση σε θέματα, θα έλεγα ελλειπέστατη μέχρι ανύπαρκτη γνώση σε θέματα
οδικής ασφάλειας σε συνδυασμό με το κακό τεμπεραμέντο, με την κακή ιδιοσυγκρασία του Έλληνα. Και τώρα τελευταία, δεν ξέρω, κάτι υπάρχει μια μεγάλη ένταση στο θέμα αυτό, ο εαυτούλη μας. Ο εαυτούλη μας. Εγώ να περάσω μπροστά, να σε φοβήσω, να σε τρομοκρατήσω. Άρα υπάρχει μια εγώ κακή... θα σου κορνάρω, κύριε Χαρδαβέλα, άμα εσύ αργήσεις να ξεκινήσεις αμέσως με το πράσινο, θα σου παρατείνω εγώ την κόρνα και μπορεί να τσακωθούμε κιόλας. Άρα, εκεί λοιπόν, γίνεται και τσακωμή. Είναι μια κακή νοοτροπία και μια κακή συμπεριφορά των Ελλήνων. Κακή συμπεριφορά. Κάκιστη και πιθανό λόγο βάσιμα κι εσείς και πολλοί άνθρωποι Έλληνες έχουν πάει στο εξωτερικό, σε προηγμένες χώρες της Ευρώπης, με μορφωμένο κόσμο, με μορφωμένες και προωθημένες αντιλήψεις, έτσι. Δεν βλέπετε πώς συμπεριφέρονται στους πεζούς. Ειδικά στη διάβαση των πεζών, αμέσως τους αφήνουν. Εδώ, εγώ πιθανολογώ πάλι βάσιμα ότι εάν ρωτήσουμε ένα οδηγό που έχει πάρει το δίπλωμα και τον ρωτήσουμε τι είναι αυτές οι εγκάρσιες λευκές γραμμές στο οδόστρωμα, δεν ξέρει ότι είναι διάβαση πεζών και πάνω απ' όλα δεν ξέρει ότι είναι υποχρεωμένος να παραχωρήσει προτεραιότητα στον πεζό. Τώρα, σε όλα αυτά, τι ρόλο παίζει η τροχέα, γιατί πολύ παραπονιούνται. Μεγάλο ρόλο. Παίζει μεγάλο ρόλο. Θα σας τα πω. Καθημερινή βάση, μέρα παραμέρα, στα δικαστήρια να υποστηρίξω τις μελέτες μου ή σε αυτοψίες, σε θανατηφόρα και σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Εγώ θα έλεγα, η αστυνομία, εάν η πολιτική ηγεσία, η πολιτεία αφήσει ελεύθερη την αστυνομία, η αστυνομία ξέρει πάρα πολύ καλά το ρόλο της, ξέρει πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνει. Τώρα θα μου πείτε, βλέπε λιμανάκια, έτσι. Βλέπε λιμανάκια. Το ήξερε η αστυνομία και το ξέρανε και υψηλόβαθμα στέλεχα της αστυνομίας, ότι εκεί πέρα γίνονται κόντρες. Λιμανάκια είναι στη Βάρκηδα. Ναι, βεβαίως, εκεί πέρα. Για να πάμε τώρα στο σημείο αυτό. Ποια είναι τα παιδιά αυτά, κυρία Χαρδαβέλα, που κάνουν τις κόντρες? Είναι κανένα φτωχοπέδι, είναι κανένα μεροκαματιάρη. Τα παιδιά του Χαρδαβέλα είναι εκεί και το Μαδιά. Είναι παιδιά πλουσίων οικογενειών, κυρία Χαρδαβέλα. Γιατί τα αυτοκίνητα που κάνουν τους αυτοσχέδιους αγώνες εκεί πέρα, το φτωχότερο αυτοκίνητο, το φθηνότερο που κοστίζει, είναι κάτω από 120-130 χιλιάδες. Άρα θα αναγκαστεί η αστυνομία όταν θα πάει, πια θα πιάσει παιδιά υψηλών οικονομικών τάξεων, παιδιά πολιτικών και τα λοιπά. Και θα είναι σε δύσκολη θέση να τα αφήσει ελεύθερα και τα λοιπά. Υπό αυτή την έννοια σας λέω ότι και η αστυνομία, όχι η αστυνομία, η πολιτική ηγεσία της αστυνομίας, να αφήσει τους αστυνομικούς ελεύθερους να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Για πέστε μου, ποια είναι η βασική αιτία αυτών των τροχαίων που γίνονται? Ναι, το κακό στη χώρα μας. Άμα αυτό είναι, ακούστε με τώρα. Η ταχύτητα, ακούμε. Δύο νεκροί, τρεις νεκροί, τραυματίες, ο άλλος χαροπαλεύει. Το τροχαίο ατύχημα, δυστυχώς αυτό αποτέλεσε ένα μεγάλο λάθος, κυρίως και των δημοσιογράφων. Ακούμε τροχαίο ατύχημα και παραπέμπει το μυαλό μας αμέσως, υπερβολική ταχύτητα. Δεν υπάρχουν υπερβολικές ταχύτητες, υπό ποιαν έννοια? Ότι τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα γίνονται μέσα στον αστικό ιστό. Και με μικρές ταχύτητες. Όλες δε οι αυτοκινητοβιομηχανίες παραγωγής αυτοκινητών, τα crash test τα κάνουν πλευρομετωπικές, νότιομετωπικές, μετωπικές συγκρούσεις μέχρι τα 55 χιλιόμετρα. Έχουμε θάνατο. Για να γίνω κατανοητός, πρόσκρουση ενός οχήματος σε σταθερό, πακτωμένο, μη κάμψιμο εμπόδιο, βλέπε τείχος, με 50 χιλιόμετρα, η καρδιά ενός μέσου σωματότυπου ανθρώπου που ζυγίζει 240, κειμενόμενο βάρος 240 μέχρι 250 γραμμάρια εκεί πέρα, για ένα δέκατο του δευτερολέπτου που διαρκεί η πρόσκρουση, η καρδιά κατά τη στιγμή, ένα δέκατο απεριουλάχιστος ο χρόνος, για να γίνει πάλι κατανοητός ο χρόνος του ένα δέκατο του δευτερολέπτου, είναι το νοικοκλείσιμο που κάνουν τα βλέφαρά μας την ημέρα όταν είμαστε ξύπνοι, για ένα δέκατο του δευτερολέπτου αδρανοποιείται, ας το πω έτσι απλά, η καρδιά με 17 κιλά. Οπότε έχουμε ρήξη καρδιάς, ρήξη σηκωτιού, χολής και άλλων ζωτικών σπλάχνων από αυτή τη σύγκρουση, χωρίς να έχουμε μία σταγόνα αίμα στο σώμα μας, κατευθείαν σε θάνατο. Είναι φοβερό. Είναι αυτά που θα έπρεπε η πολιτεία,
Δεν μιλάω τώρα για το κανάλι το δικό σας ή τα άλλα ιδιωτικά κανάλια. Η πολιτεία δεν θα έπρεπε να σκύψει πάνω σε αυτό το πρόβλημα, να βγάλει ένα μαδιά, ένα σαν και εμένα, να βγάλει ένα έμπειρο αξιωματικό της τροχέας, έτσι. Να βγάλει καθηγητές οδικής ασφάλειας. Είσαι εμπειρογνώμων στο δικαστήριο. Είμαστε εγγεγραμμένοι στις λίστες των πρωτοδικείων και τις εισαγγελίες των Αθηνών στα δικαστήρια. Ή εν προκειμένου μας χρησιμοποιούν ακριβώς όπως είναι η δουλειά του ιατροδικαστή. Μας χρησιμοποιούν τα θύματα. Όχι ο φερόμενος ως δράστης που οδεύει στο δικαστήριο, που ερευνάται η υπαιτιότητά του ή η τεχνική, είτε ως τεχνική σύμβολη που μας διορίζουν οι οικογένειες των θυμάτων. Εδώ. Και Μαρία, όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ του ιατροδικαστή ημών με ύψιλον, του ιδιώτη και του ιατροδικαστή που βάζει τον κράτος. Αυτό, ποια ναι. Η άποψη? Πολύ ωραίο ερώτημα που δεν το ξέρει ο κόσμος. Όλες οι τεχνικές μελέτες ή του διορισμένου πραγματογνώμονα ιατροδικαστή ή πραγματογνώμονα μηχανολόγος εγγεμένα στα τροχαία ατυχήματα υπάγονται υπό την ελευθέρα κρίση των δικαστών. Δυστυχώς όμως στη χώρα μας, δυστυχώς όμως κακώς οι εισαγγελείς το δέχονται αυτό. Έχω μιλήσει για προσωπικά και με εισαγγελείς του πρωτοδικείου και με εισαγγελείς του εφετείου. Στους πίνακες αυτούς μπαίνουν και άνθρωποι που έχουν, χωρίς να έχουν το γνωστικό αντικείμενο πάνω στο θέμα, να έχουν σπουδάσει ανώτατη σχολή πολυτεχνείο, έχουν σπουδάσει κάποιες σχολές 2-3 ετών, που δεν είναι σε καμία περίπτωση το πολυτεχνείο, δεν έχουν το γνωστικό αντικείμενο πάνω στο θέμα, έχουν αυτή το ψευδεπίγραφο του δικαιωματισμού να αυτοποκαλούνται πραγματογνώμονες οι δε εισαγγελείς του πρωτοδικείου και του εφετείου Αθηνών, τους εγγράφουν κανονικά στις λίστες και η τροχέα διορίζει κανονικά όποιον θέλει μέσα από αυτές τις λίστες. Συμπερασματικά είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσεις είσαι, κύριε. Φοβερό. Λοιπόν, θα γυρίσουμε στο θέμα αυτό των τροχαίων ατυχημάτων, γιατί απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και μας έχουν τρομάξει τα γεγονότα τελευταία. Αυτοί οι 6 νεκροί χθες, προχθές, πότε ήταν, είναι φοβερό. Θα πάμε σε κάποιο άλλο ζήτημα, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε και με την κυρία Πουρίκη, την πνευμονολόγο. Σας είπα πριν από λίγο ότι υπάρχει έξαρση του κορονοϊού, της επιδημίας και της γρήπης. Γι' αυτό και πρέπει να κάνουμε εμβόλιο, διότι μπήκαμε σε μια περίοδο που η γρήπη θα εξαπλώνεται συνέχεια. Να πω λοιπόν κάτι ενδιαφέρον που αφορά τα εισοδήματα περίπου 1.340.000 οικογενειών με παιδιά, με τους δημόσιους υπαλλήλους να είναι διπλά κερδισμένοι, καθώς οι αιτήσεις αποδοχές τους θα αυξηθούν ακόμα και πάνω από 1.500 ευρώ. Έχουμε λοιπόν κάποιες αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι είναι γονείς. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα, ξέρετε ότι είναι ένα εθνικό πλέον πρόβλημα. Δεν γεννάνε παιδιά οι άνθρωποι, διότι δεν μπορούν ίσως να τα μεγαλώσουν τα παιδιά αυτά. Άρα λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι στους δημόσιους υπαλλήλους, αλλά και στους μη δημόσιους υπαλλήλους, δίνω βοηθήματα και τη δυνατότητα, την ευκαιρία να αποκτήσουν 1, 2, 3 παιδιά. Έχουμε λοιπόν και λέμε, τα εισοδηματικά ωφέλη θα προέλθουν από την αύξηση του αφορολόγητου ορίου κατά 1.000 ευρώ για όλους τους μισθωτούς και συνταξιούχους με προστατευόμενα παιδιά. Δηλαδή, αυξάνεται το αφορολόγητο όριο κατά 1.000 ευρώ, οπότε αυτό δίνει τη δυνατότητα κάποιων επιδομάτων. Μισθωτός στο δημόσιο τομέα με ένα παιδί θα έχει αύξηση 7,5 ευρώ στις μηνιαίες αποδοχές του, ενώ με δύο παιδιά το κέρδος θα ανέλθει σε 18,3 ευρώ. Για μισθωτό στον ιδιωτικό τομέα με ένα παιδί η αύξηση θα είναι 6,4 ευρώ το μήνα και για δύο παιδιά θα διαμορφωθεί στα 15,7 ευρώ. Το ετήσιο όφελος φτάνει τα 90 ευρώ για τους φορολογούμενους με ένα παιδί και τα 220 ευρώ για τους φορολογούμενους που έχουν 2 ή 3 εξαρτώμενα τέκνα, ενώ για όσους έχουν 4 παιδιά το ετήσιο όφελος φτάνει στα 240 ευρώ. Πολύ σημαντικά μέτρα. Διότι είπαμε ότι η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα είναι μια εθνική μάστιγα και είναι καλό να στηρίζονται νέα ζευγάρια να κάνουν παιδιά. Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα του κορονοϊού που σας έλεγα λίγο πριν. Έχουμε την κυρία Πουρίκη. Την έχουμε την κυρία Πουρίκη. Την έχουμε. Καλησπέρα κυρία Πουρίκη. Γεια σας. Καλησπέρα. Εδώ μπροστά είμαστε, εδώ.
Ναι, ναι, είναι μια πολύ ειδική ημέρα και για μένα. Κυρία Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους θέλω να μου πείτε λιγάκι. Αυξάνονται τα κρούσματα με τον κορονοϊό, αυξάνονται τα κρούσματα και εμφανίζονται με την γρήπη. Τι κάνουμε εκεί πέρα, πάλι εμβόλια, πάλι μάσκες, πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι πλέον έχουμε έρθει σε μια περίοδο στην οποία έχουμε αύξηση γενικώς των ιώσεων, των λοιμόξεων του αναπνευστικού, λόγω του γεγονότος ότι έχουμε μπει στο χειμώνα. Άρα είναι αναμενόμενη η αύξηση των περιπτώσεων κορονοϊού, της γρήπης και άλλων ιωγενών λοιμόξεων. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε και το βλέπουμε μπροστά μας. Από εκεί και πέρα, οι οδηγίες των ιατρών είναι αυτές οι οποίες όλοι γνωρίζουμε. Δηλαδή, εφόσον πρέπει να κάνουμε τα εμβόλια, θα πρέπει να επισπεύσουμε το να κάνουν εμβόλια οι ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες θα πρέπει να εμβολιαστούν. Δηλαδή, άτομα άνω των 60 ετών, άτομα τα οποία έχουν βαριές συνοσηρότητες, άτομα τα οποία δουλεύουν σε χώρους υγείας ή σε οίκους ευγυρίας. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας και να τα επισπεύσουμε εφόσον ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Τώρα, για το αντιγρυπτικό εμβόλιο πρέπει να το κάνουμε τώρα, δηλαδή είναι μια εποχή που πρέπει να γίνει. Όσοι δεν το έχουν κάνει θα πρέπει οπωσδήποτε να σπεύσουν να το κάνουν, δηλαδή αυτό έπρεπε να έχει γίνει ήδη από τα μέσα του Νοέμβρη να έχει γίνει ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός, γιατί υπάρχει και ένα περιθώριο 15 ημερών προκειμένου να γίνει η ανοσοποίηση του οργανισμού. Άρα πρέπει να επισπεύσουμε όσοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο της γρήπης, να κάνουν το εμβόλιο της γρήπης, βεβαίως. Τώρα, αφού υπάρχει το αντιϊκό φάρμακο, γιατί τόσοι άνθρωποι πεθαίνουν πλέον σε νοσοκομεία? Κοιτάξτε, είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Δεν είναι ότι κάνουμε τα εμβόλια ή παίρνουμε τα αντιϊκά φάρμακα, είμαστε και τελείως προστατευμένοι από τη γρήπη. Αυτό που μας κάνει η γρήπη, αυτό που μας κάνουν τα εμβόλια, είναι πρώτα απ' όλα να μας προστατεύουν από την εκδήλωση σοβαρών συνεπειών όταν κολλήσουμε κάποιον ιό για τον οποίο υπάρχει εμβόλιο. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει περίπτωση είτε το ανοσοποιητικό μας να είναι πάρα πολύ χαμηλό, οπότε να μην μπορεί να παράξει τα απαιτούμενα αντισώματα για να προστατευτεί ο οργανισμός μας από την επίθεση της γρήπης ή των άλλων ιών, εφόσον υπάρχουν τα εμβόλια εναντίον αυτών, ή γενικώς να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στην λίμωξη αυτή και να δημιουργούνται άλλες συνθήκες οι οποίες θα οδηγήσουν τον οργανισμό στο να μην μπορεί να διατηρήσει την ομοιόστασή του και έτσι να καταλήξει στα νοσοκομεία ή στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Μας, κάτι ακόμη θέλω να ρωτήσω. Αυτό που συμβαίνει με τα παιδιά, μια καινούργια επιδημία που έχει έρθει λέει και από την Κίνα, είναι επικίνδυνο φαινόμενο ή πρέπει να το ξεπεράσουμε γρήγορα? Δεν είναι κάτι καινούριο. Φαίνεται με βακτηρίδιο το οποίο υπάρχει γύρω μας. Πάντα έρχομαστε σε επαφή με τέτοια βακτήρια όλες τις περιόδους του χειμώνα, κάθε χρόνο. Απλώς η έξαρση, όπως φαίνεται από την Κίνα, φάνηκε από το γεγονός ότι λόγω των πολύ σκληρών μέτρων καραντίνας όλα αυτά τα χρόνια έχει σαν αποτέλεσμα να πέσει το νοσοποιητικό σύστημα και έτσι να μην μπορεί να ανταπεξέλθει, ειδικά το νοσοποιητικό σύστημα των παιδιών που δεν είχαν έρθει στο παρελθόν με άλλους ιούς και βακτήρια, και έτσι λοιπόν να είναι τρωτά απέναντι στη λίμωξη σε κοινά βακτήρια. Και ένα τέτοιο βακτήριο βέβαια είναι η λευκή πνευμονία που λέμε εμείς. Και κάτι τελευταίο. Όσοι έχουν κάνει όλη τη σειρά των εμβολίων των κορονοϊού, 4 είναι, πόσα είναι, πρέπει να προχωρήσουν άνω των 60 και στο 5ο εμβόλιο? Βεβαίως. Εννοείται όχι μόνο άνω των 60, αλλά και άτομα τα οποία έχουν βαριά υποκείμενα νοσήματα ή άτομα τα οποία για κάποιο λόγο έχουν χαμηλό νοσοποιητικό σύστημα. Δηλαδή άτομα τα οποία παίρνουν για κάποιο λόγο ανοσοτροποιητικούς παράγοντες, ανοσοκατασταλτικά φάρμακα ή δουλεύουν σε υγειονομικούς χώρους, σαφώς και θα πρέπει να κάνουν και το εμβόλιο εναντίον του COVID αλλά και το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πουρίκη. Να είστε καλά. Γεια σας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα υπάρχει ζήτημα και πρέπει να το προσέξουμε, διότι νομίζουμε ότι έχει τελειώσει η ιστορία με τον κορονοϊό. Αλλά δεν έχει τελειώσει όπως φαίνεται, διότι τα κρούσματα είναι πάρα πολλά. Βέβαια δεν είμαστε στην κατάσταση του 20 και του 21, όταν δεν χωράγανε οι κλινικές τους αρρώστους. Αλλά υπάρχει πρόβλημα που πρέπει να το προσέξουμε. Άρα λοιπόν εμβολιαζόμαστε οι άνω των 60.
και κάνουμε και το αντιγρυπικό όλοι μας, διότι ξεκινάει η περίοδος τώρα η χειμερινή που η γρήπη Δεκέμβριο, Γενάρη, Φλεβάρι, Μάρτι είναι πάντοτε σε έξαρση. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, συνεχίσουμε με τον κύριο Μαδιά για τα θέματα των δυστυχημάτων στους ελληνικούς δρόμους και θα έχουμε τον πτέραρχο των Ναποστρατεία, τον κύριο Γιατρίδη, διότι ξαφνικά μάθαμε σήμερα από δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας, του κύριου Δένδια, ότι μαζεύουμε τα έξοδα τα εξοπλιστικά. Δηλαδή δεν θα αγοράσουμε φρεγάτες. Τώρα αν αυτό έχει σχέση με την επίσκεψη Ερντογάν εδώ και με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, θα το δούμε. Πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν φίλες και φίλοι και πάλι κοντά σας. Να συνεχίσουμε τον κύριο Μαδιά, αυτό που έχουμε ξεκινήσει. Για πάστε μου λοιπόν, η συμπεριφορά των ανθρώπων και η παιδεία πρέπει να είναι διαφορετική. Βέβαια. Η παιδεία, κύριε Χαρδαβέλα. Δηλαδή τα πάντα ξεκινάνε από τη μόρφωση και τελειώνουν στη μόρφωση. Από πού ξεκινάει η παιδεία? Μέσα από τις ίδιες τις οικογένειες. Σε συνδυασμό βέβαια με τη συμβολή του κράτους. Τα παιδιά να μορφώνονται σε θέματα οδικής ασφάλειας, σε θέματα κοινωνικής συμπεριφοράς πάνω στο συγκοινωνιακό γίγνεσθε. Μην ξεχνάμε το πρωί που ξεκινάμε από το σπίτι μας για να ξαναγυρίσουμε πάλι ζωντανοί. Να ξανανοίξουμε την πόρτα, να πούμε πάλι ζωντανοί. Κινδυνεύουμε όλοι μας. Είναι σοβαρό το θέμα. Είναι σοβαρό το θέμα. Μήπως θα πρέπει. Λοιπόν, θεωρούμεθα συγκοινωνιακές μονάδες. Άρα πρέπει να υπάρχει αμοιβαία κατανόηση, αμοιβαίος σεβασμός, έτσι, στο συγκοινωνιακό γίγνεσθε. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που ο άνθρωπος αφαίρεσε ανθρώπινη ζωή για το πάρκινγκ. Και ξέρετε γιατί? Γιατί εγώ είδα μπροστά το πάρκινγκ, κύριε Χαρδαβέλα, και σε μαχαιρώνω εσένα που θες να πας να μου πιάσεις τη θέση. Ναι. Λοιπόν, αυτό μην το ξεχνάμε. Έχει συμβεί πριν 9 χρόνια στη χώρα μας. Τώρα, πάμε στο καθεστώς. Το τι γίνεται? Ναι. Όταν τεκμήρεται η πετιότητα του φερόμενου που άγεται, που πάει στα δικαστήρια, του φερόμενου ως δράστη, έτσι το λέω εγώ. Του φερόμενου ως δράστη. Λοιπόν, η πιο σκληρή, γελάμε. Η πιο βαριά ποινή που μπορεί να το αποδοθεί είναι 3 χρόνια με αναστολή, κύριε Χαρδαβέλα. Yeah. Τελευταία προστέθηκε στο ποινικό κώδικα το 290α που χαρακτηρίζει την επικίνδυνη οδήγηση κακούργημα. Που αυτό σημαίνει ότι πάμε, δεν είναι τα πράγματα της πλάκας, πάμε 10 με 15 χρόνια φυλακή και την εκτίωμε. Ήδη έχει εφαρμοστεί ο νόμος. Την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη με έναν κύριο που σκότωσε μια κοπέλα, μια νεαρή κοπέλα, και μάλιστα την εγκατάλειψη κιόλας. Άρα, σε θέματα υπερβολικής ταχύτητας, αυτοσχέδια αγώνες, μέθης, τι θα πει ενδεχόμενος δόλος, κύριε Χαρδαβέλα, αφού πριν πηγείς γνωρίζεις ότι πίνοντας μειώνονται τα αντανακλαστικά και υπάρχει όχι περίπτωση, 100% πιθανότητα να σκοτώσεις άνθρωπο. Πάμε κατευθείαν δόλος εδώ. Κατευθείαν δόλος. Για πες μου και Μαρία κάτι. Κακούργημα. Ηλικιακά είναι απεριλή. Δηλαδή μπορεί να είσαι και 90 χρονών και να οδηγείς. Βεβαίως. Μήπως εκεί πέρα πρέπει να το πέρασα δούμε. Εγώ πρόσφατα. Έκλεισα εγώ τα 65 πρόσφατα. Λάξα. Και μάλιστα... Ναι, εγώ. Ναι. Και το είχα ξεχάσει εγώ ίδιος. Και με σταμάτησε η τροχιά και μου πήρε το δίπλωμα. Ναι. Δεν πέρασα από γιατρούς. Όταν πήγα στους γιατρούς, έδωσα 25 ευρώ, αν θυμάμαι, παθολόγο, δύο γιατρούς πέρασα. Παθολόγο και οφθαλμίατρο. Καμία εξέταση, πλήρωσα, πήρα τα χαρτιά και ξαναπήρα το δίπλωμα. Ναι. Διότι πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς που είναι 85-90 ετών και οδηγούν. Όλοι έχουν πρόβλημα, κύριε Καρδαβέλα. Και κάνουν και λάθη. Πάνω από 70 ετών, όλοι μας παίρνουμε τα φάρμακα. Κάποιο φάρμακο θα πάρουμε, κάτι θα κάνουμε. Πρέπει να ελεγχόμαστε πιο πυκνά και με αυστηρά κριτήρια. Τώρα, για αυτούς τους ηλικιωμένους ανθρώπους γίνονται εξετάσεις κάθε τόσο. Πάνε και τους εξετάζουν τα μάτια τους. Βεβαίως. Κλπ. Δεν τους εξετάζουν. Πληρώνουν και φεύγουν. Εξετάζουν. Λοιπόν, τώρα θα σας πω μόνο αυτό, μη σας τρώω και το χρόνο. Όχι, παρακαλώ. Γιατί κάποτε θα πρέπει να ελεγχθούν αυτά, γιατί κοιτάξτε, κύριε Χαρδαβέλα, μία αρρώστια, έναν καρκίνο, μία αρρώστια, την παλεύεις. Πας στο γιατρό, πας στο νοσοκομείο, πας σε εξετάσεις, την παλεύεις. Ξέρετε τι είναι να έρθει σε κάποιον ένα τηλεφώνημα ή από την αστυνομική
από την αστυνομία ή από το νοσοκομείο και να πει ο γιος σας σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα και να τον έχει σκοτώσει κάποιος όπου όχι ότι ήπια την πρώτη φορά και η αστυνομία τον ξέρει, τον έχει ξαναγράψει. Πίνει, πίνει και πίνει και οδηγεί και ξαναπίνει και δικάζεται με η βαρύτατη ποινή 3 χρόνια μέχρι τώρα. Να δούμε αν θα εφαρμοστεί τώρα αυτός ο νόμος, έτσι. Να δούμε αν θα εφαρμοστεί. Έγινε πιο αυστηρός. Ευτυχώς. Τώρα. Να δούμε αν θα εφαρμοστεί. 3 χρόνια με αναστολή. Ναι. Με αναστολή και ξανασκοτώνει. Να σας θυμίσω δε ότι το πρώτο τροχαίο θανατηφόρο ατύχημα, εδώ σας κάνει εντύπωση μεγάλη, στην Ελλάδα έγινε το 1907. Στιγμή έγινε το 1907 στη Συγκρού, ήταν ο γιος του πρίγκιπα τότε Ανδρέου και ο γιος ενός Σιμόπουλου υπουργού, πηγαίναν μαζί και σκοτώσαν μία, θυμάμαι το όνομά της, Εφροσύνη Βαμβακά. Την σκοτώσαν στη λεωφόρο Συγκρού. Τότε, να δείτε πόσο κοντόφθαλμη ήταν η άποψη και η γνώση περί αυτών των θεμάτων των δημοσιογράφων της τότε εποχής και η Ακρόπολης έγραφε. Το 1907 θρυνούμε θύματα από τα αυτοκίνητα, σκοτώσαν τη γυναίκα. Φανταστείτε, αυτή η πληγή, η μάστιγα που λέγεται αυτοκίνητο, άμα από τα 7 αυτοκίνητα που κυκλοφορούν, 7 κυκλοφορούσαν τότε στην Αθήνα, γίνονται 70. Σήμερα ξέρετε πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Επίσημα είναι τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια χωρίς να ξέρουμε τους μετανάστες. Μάλιστα. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε και το άλλο. Εμείς οι παλαιότεροι τα θυμόμαστε αυτά. Τη δεκαετία του 60 που άρχιζαν στη Λίβνη να έρχονται πολλά αυτοκίνητα, εισαγωγή οχημάτων στην Ελλάδα, τότε το αυτοκίνητο θεωρούταν είδος πολιτισμικής και κοινωνικής διάκρισης μέσα στην κοινωνία και από εκεί βγήκε όταν του σταματούσε ο τροχονόμος για έλεγχο τότε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε. Όπα, εγώ έχω τη Mercedes, έτσι, έχω το Ferrari, έχω το Porsche. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε, από εκεί βγήκε τότε. Και είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος, βέβαια η κουλτούρα μου, η παιδεία μου, τα μισά χρόνια τα έχω ζήσει στην Ευρώπη, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, έτσι, και εκεί σπουδάσα. Εκεί που στενοχωριέμαι πάρα πολύ είναι ότι βλέπω νέα παιδιά, 20-25 ετών. Βλέπουν τη γριούλα να πάει να διασχίσει τη διάβαση πεζών. Την έγκυο τη γυναίκα, τη γυναίκα με το μωράκι στο χέρι και δεν σταματάνε οι άθλοι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι για μένα είναι αντικοινωνικά άτομα και θα συνετιστούν μόνο όταν γίνουν πιο αυστηροί οι νόμοι και οι οποίοι οι νόμοι να εφαρμόζονται, κυρία Χαρδαβέλα. Λοιπόν, κύριε Μαδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να πούμε έτσι. Είπαμε 5-6 κουβέντες. Πράγματα. Ναι, 5-6 κουβέντες. Με ρωτάτε ποιος φταίει, τι ποιος φταίει. Ξέρουμε ποιος φταίει. Μη βάζουμε τα σκουπίδια κάτω από το χαλί. Σωστό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε σε ένα ζήτημα που το βλέπουμε, είναι μπροστά μας. Μιλάω για τους εξοπλισμούς. Διάβασα σήμερα ότι ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, σκέφτεται να μαζέψει λιγάκι τα έξοδα, τα λεφτά στα εξοπλιστικά προγράμματα. Κάποιες φρεγάτες δεν θα τις αγοράσουμε. Κάποια πράγματα δεν θα γίνουν, θα τα πούμε με τον πτέραρχο του Αναπιστρατεία, τον κύριο Γιατρίδη. Και αναρωτιέμαι μήπως όλα αυτά δημιουργούνται και γίνονται λόγω της άφιξης και της φιλικής διάθεσης που δείχνει ο Ερντογάν στην Ελλάδα. Πάμε λοιπόν, τον κύριο Γιατρίδη τον έχουμε. Καλησπέρα κύριε Γιατρίδη. Καλησπέρα κύριε Χαρδαβέλα. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, κορβέτες στον πάγο. Ναύσταθμοι στην Σούδα και στην, πάνω στην Αλεξανδρούπολη, στον πάγο. Βεβαίως σε εξέλιξη η αγορά με τα Ραφάλ και τα F-16 και παραλαβή ελικοπτέρων MH-60R, βλέπω εδώ πέρα, και κουβέντα για τα F-35. Αλλά εμένα, κύριο, με ενδιαφέρει σήμερα είναι να μου πείτε, δικαιολογείται αυτό το μάζεμα των αγορών των εξοπλιστικών?
Κοιτάξτε, κύριε Χαρδεβέλα, θεωρώ, επειδή έχω διαβάσει και τα νέα και παρακολούθησα και την ομιλία του κυρίου Δένδια στη Βουλή, είπε το αυτονόητο, είπε μια πραγματικότητα. Καταρχάς, θα πρέπει να τα ξεχωρίσουμε. Όλα τα εν εξελίξη εξοπλιστικά προγράμματα δεν παγώνουν, συνεχίζονται. Και τα F-16 Viper και τα Rafal και η Μπελαρά και τα F-35 που περιμένουμε την επισημοποίηση, αν θέλετε, από πλευράς Αμερικής, το letter of acceptance, ότι αποδέχεται το αίτημά μας για να μας τα πουλήσει. Και βεβαίως όλα τα άλλα, τα χαμηλότερης, αν θέλετε, οπλικά συστήματα που είναι εν εξέλιξη, όλα αυτά θα υλοποιηθούν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις Μπελαρά, υπήρχε το option 3-1. Με δυνατότητα να το πάρουμε και αν θα το παίρναμε. Δεν ήταν ότι θα το πάρουμε. Όπως επίσης με τις κορβέτες. Οι κορβέτες αυτές οι καινούριες που πρέπει να τις πάρουμε, ναι, δεν σημαίνει ότι ακυρωθήκανε. Απλώς παγώνουν προς στιγμή, διότι από τη στιγμή που θα τις παραγγείλεις θέλει τουλάχιστον 5 με 6 χρόνια. Και πρέπει πάση θυσία να υποστηρίξουμε, και αυτό ήταν το μήνυμα. Πρώτα υποστηρίζεις τα ήδη υπάρχοντα, έχεις τη δυνατότητα. Δεν μπορεί να είσαι μόνο καταναλωτής οπλικών συστημάτων, θα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα αυτά τα νέα οπλικά συστήματα ή τα ήδη υπάρχοντα που έχεις να μπορείς να τα υποστηρίξεις. Υπάρχει δυνατότητα? Όχι. Και το βλέπετε το πρόβλημα με τα C-130, ότι η ΑΒ δεν έχει τη δυνατότητα να συντηρήσει τα μεταγωγικά αεροσκάφη. Δεν έχει τη δυνατότητα να συντηρήσει τα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Με αποτέλεσμα να ψάχνουν να τα δίνουμε έξω σε εταιρείες, άρα το κόστος να ανεβαίνει. Επομένως, ποιο είναι το νέο μοντέλο που εξήγηλε ο κύριος Δένδιας? Πρώτα θα αναπτύξουμε και θα ενισχύσουμε την αμυντική μας βιομηχανία, να έχουμε δυνατότητες, και στη συνέχεια θα κοιτάξουμε όλα τα άλλα. Και βεβαίως θα πω αυτό το οποίο λέγεται στη στρατηγική και το οποίο το είπε και ο κύριος Τσαβούσογλου. Αν θέλεις να είσαι ισχυρός στο πεδίο, στο τραπέζι, θα πρέπει να είσαι ισχυρός στο πεδίο. Και για να είσαι ισχυρός στο πεδίο θα πρέπει να έχεις μία ανεξάρτητη αμυντική βιομηχανία. Άρα δεν μπορείς μόνο να αγοράζεις χωρίς να έχεις τη δυνατότητα να κατασκευάζεις. Και εκεί αυτό είναι που λέμε τόσα χρόνια και φωνάζουμε εμείς οι αναλυτές, πρέπει να δώσουμε έμφαση στην αμυντική μας βιομηχανία. Και αυτό είπε ο κύριος Δένδια και πολύ σωστά. Δεν μπορείς να αγοράζεις χωρίς να έχεις τη δυνατότητα να τα υποστηρίξεις ή να κατασκευάζεις. Και οι δύο πόλεμοι, τόσο στην Ουκρανία όσο και ο πόλεμος στη Γάζα, έχει αποδείξει ότι μικρότερα συστήματα, δηλαδή μικρότερου κόστους οπλικά συστήματα, νέα τεχνολογία, επιφέρανε ισχυρότερα και μεγαλύτερα πλήγματα. Άρα εκεί εστιαζόμαστε. Και μάλιστα μίλησε ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να μην μπορεί να κατασκευάσει περιφερόμενα όπλα, δηλαδή τα καμικάζι ντρόουν, και να μπορεί η Τουρκία. Δεν μπορεί να μην μπορούμε να κατασκευάζουμε μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή νέα οπλικά συστήματα, έξυπνα όπλα με τεχνητή νοημοσύνη. Επομένως όλα αυτά θα πρέπει να τα αναθεωρήσουμε, να τα προτεραιοποιήσουμε με έμφαση στην ενίσχυση της αμυντικής μας βιομηχανίας. Άρα λοιπόν εκεί εστιαζόμαστε και πολύ σωστά. Δεν ακυρώνονται, παγώνουν σε ό,τι αφορά τις κορβέτες και τη μία Μπελαρά που ήταν option, προαίρεση δηλαδή. Αλλά από την άλλη τα ήδη εν εξελίξη προγράμματα, μεγάλα προγράμματα, όλα αυτά υλοποιούνται και θα υλοποιηθούν μέχρι το 2027-2028. Ήδη θα έχουν υλοποιηθεί όλοι οι εξοπλισμοί, και η Μπελαρά και τα F-16 Viper και τα Rafal, και θα παραλαμβάνουμε τα νέα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς που είναι τα F-35. Πάντως βλέπω εδώ πέρα ότι τα C-130 κάτι μεταγωγικά που θέλουμε δεν μπορούν, λένε, να συντηρηθούν από την ΕΑΒ, από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Δεν έχει τη δυνατότητα η ΕΑΒ. Δεν έχει τη δυνατότητα η ΕΑΒ. Επομένως, και ψάχνει αυτή τη στιγμή η χώρα μας να πάρει ή νέα αεροσκάφη, τα καινούργια C-130, τα J, που ήδη υπάρχουν διαθέσιμα στην Αμερική, αρκεί να μας τα δώσει η Αμερική στο πλαίσιο της αμυντικής ενίσχυσης, όπως πολύ σωστά το είπε ο κ. Μπάιντεν, ή να μπορέσει να επιθεωρήσει και να συντηρήσει τα ήδη υπάρχοντα. Δεν μπορείς να κάνεις επιχειρήσεις αν δεν έχεις μεταφορικά αεροσκάφη, αν δεν έχεις μεταγωγικά ελικόπτερα. Για πέστε μου, η επίσκεψη Ερντογάν και αυτή η ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί με την Ελλάδα, την Ήπια, την Κορέα, έχει παίξει ρόλο σε αυτή την απόφαση της κυβέρνησης να μαζέψει λίγο τους εξοπλισμούς? Όχι.
Δεν όχι. Έχει παίξει ίσα ίσα. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, το έχει πει ο κύριος Δένδιας, ότι εμείς συνεχίζουμε, διότι μπορεί μεν να έχουν αρχίσει να εξομαλύνονται οι σχέσεις μας, αλλά μην νομίζετε κύριε Χαραβέλο θα γίνουν ποτέ φίλοι με την Τουρκία, έτσι. Δεν είμαστε αφιλείς, δεν έχουμε αυταπάτες. Η Ελλάδα, εάν θέλει να έχει λόγο, θα πρέπει δυστυχώς, μιας και έχουμε ένα τέτοιο γείτονα, θα πρέπει να κοιτάξει την ενίσχυση της αποτελεστικής της ικανότητας. Και αυτό κοιτάει και αυτό θα κάνει. Από την άλλη όμως, δεν μπορεί μόνο να αγοράζεις, αν δεν μπορείς να τα συντηρήσεις, και από την άλλη δεν μπορεί να κατασκευάζει μια Τουρκία οπλικά συστήματα, επειδή εδώ και 20 χρόνια έχει δώσει έμφαση, και η Ελλάδα δεν μπορεί να κατασκευάζει έστω τα απλά σύγχρονα νέα και έξυπνα οπλικά συστήματα. Μπορούμε. Καλές είναι οι πλατφόρμες, κύριε Χαρδαβέλα, νέοι, σύγχρονες, αλλά ρόλο παίζουν τα όπλα που φέρουν. Και τα όπλα, τα έξυπνα όπλα με τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί η Ελλάδα, έχει τις δυνατότητες, να κατασκευάσει. Και γι' αυτό επέμενε στη δημιουργία ενός φορέα που θα είναι μεταξύ της αμυντικής βιομηχανίας και του Υπουργείου Άμυνας, αυτό το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Καινοτομιών, το οποίο θα έχει ένα ρόλο συντονιστικό μεταξύ των επιτελείων και των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και των αμυντικών εταιριών σε ό,τι αφορά την έρευνα και τις καινοτομίες, τη νέα τεχνολογία, τα έξυπνα όπλα ή, αν θέλετε, και την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί η Ελλάδα, έχει εξειδικευμένους, έχει ανθρώπους ικανούς, αρκεί βέβαια όλα αυτά να συντονιστούν και να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση της αμυντικής μας βιομηχανίας. Τώρα, να κλείσουμε με το θέμα των F-30. Γίνεται μεγάλη κουβέντα με την Ελλάδα και την Αμερική να μας δώσουν αυτά τα αεροπλάνα, τα οποία θα μας δώσουν ένα πλεονέκτημα απέναντι στην τουρκική αεροπορία. Σωστά. Με την αποχώρηση του Μενέντες, του γερουσιαστή που μας υποστήριζε πάρα πολύ στο θέμα των F-35. Προχωράει αυτή η ιστορία ή και αυτή η παγώνει? Αυτό που εκτιμώ και τι έχει λεχθεί, ότι τα F-16 καταρχάς η Τουρκία δεν θα τα πάρει πριν από τις αμερικανικές εκλογές. Ας γίνουν αμερικανικές εκλογές και βλέπουμε. Επίσης, ο αντικαταστάτης του κύριου Μενέντες έχει δηλώσει πρόσφατα ότι δεν είναι μόνο το θέμα της Σουηδίας, είναι και άλλα θέματα όπως είναι το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι απειλές της Τουρκίας εις βάρος της Ελλάδος και της Κύπρου. Επομένως είναι πολλά τα θέματα. Δεν θα τα πάρει, και το βλέπετε ότι ακόμη και στη συνομιλία που είχε ο κύριος Μπάιντεν προχθές με τον κύριο Ερντογάν, του είπε ξεκάθαρα ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο Κογκρέσο. Άρα λοιπόν, εάν δεν δώσει τη Σουηδία, αν δεν αλλάξει κάποια πράγματα, δηλαδή αν δεν δεχθεί τους όρους και προϋποθέσεις, δεν θα πάρει F-16. Από την άλλη, σαφώς η Ελλάδα θα πάρει τα F-35. Και με όλα αυτά τα συστήματα που έχει αγοράσει τελευταία, δηλαδή με τις Μπελαρά, με τα Βάιπερ, με τα Ραφάλ και με τα F-35, η Ελλάδα θα έχει ένα σαφέστατο πλεονέκτημα, μια αεροπορική υπεροχή. Και γι' αυτό είναι ανάγκη, επιτακτική ανάγκη, να δώσουμε έμφαση στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας. Εκεί πρέπει να δώσουμε έμφαση. Και βεβαίως είπε και κάτι άλλο σημαντικό ο κ. Δένδιας, επίσης θα πρέπει να δώσουμε έμφαση και στον πολλαπλασιαστή ισχύος της. Ποιο είναι αυτό, ποιος είναι, είναι το προσωπικό. Υπάρχουν ανάγκες, συνθήκες διαβίωσης, ναι, θα πρέπει να αλλάξουν, ναι, στεγαστικές ανάγκες και βεβαίως και οικονομικές ανάγκες. Εκεί θα πρέπει να εστιαστούμε. Όλα μαζί. Αμυντική βιομηχανία, συνέχιση των ήδη εν εξελίξη εξοπλιστικών προγραμμάτων, προσωπικό. Εάν αυτά γίνουν, από τώρα κάποια στιγμή όλα τα δεδομένα θα αλλάξουν. Κάτι τελευταίο, κύριε Γιατρίδη, που θέλω. Είπαν ότι μαζεύονται ή παγώνουν ή ξέρω πώς θα γίνει οι επεκτάσεις στη Σούδα και στην Αλεξανδρούπολη. Μα αυτό είναι μια συμφωνία με τους Αμερικάνους οι οποίοι θέλανε αυτές τις δύο βάσεις. Όχι στην Αλεξανδρούπολη, στη Σούδα ήταν έτσι για περαιτέρω. Αυτά δεν έχουν, προς το παρόν έχουν παγώσει, γιατί υπάρχουν εννοήσεις μέσω της αμυντικής συμφωνίας κλπ. Προς το παρόν όμως κάποια δεδομένα, και αυτό είναι το νέο μοντέλο στην αμυντική μας ικανότητα. Επομένως, αλλάζουμε νοοτροπία, γνωρίζουμε πλέον, παίρνουμε επιστροφές από τους νέους πολέμους και δίνουμε έμφαση αυτό που φωνάζουμε τόσο καιρό. Δεν μπορεί να αγοράζεις χωρίς να έχεις δυνατότητα να συντηρείς, αλλά από την άλλη να κατασκευάζεις. Γιατί η Τουρκία μπορεί, κύριε Χαρδαβέλα, και εμείς δεν μπορούμε? Γιατί μείναμε τόσο πίσω, να ήμασταν πρώτοι στην κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών? Ήδη η Τουρκία έχει μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καμικάζι ντρόουν. Έχει επίσης μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας
και υποβρύχια. Και εκεί θα δώσουμε έμφαση. Ήδη γίνονται κάποια βήματα. Αλλά αυτά τα βήματα όμως θα πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν. Και γιατί ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μου. Να είστε καλά. Επίσης να πω και κάτι άλλο. Προσπάθεια γίνεται και θεωρώ ότι η Ευρώπη θα το ψηφίσει να αφαιρεθούν οι αμυντικές δαπάνες από το έλλειμμα. Εάν αυτό γίνει, θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος περαιτέρω. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο κακώς μπήκε πριν από χρόνια όταν υπήρχε η οικονομική, αν θέλετε, αν μπήκαμε στα μνημόνια. Έτσι, και νομίζω ότι αν αυτό ψηφιστεί και αφαιρεθούν οι αμυντικές δυνάμεις από το έλλειμμα, τότε νομίζω ότι θα έχουμε ακόμη ένα πλεονέκτημα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καληνύχτα. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά ελπίζω να έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Σιδηρόπουλο. Ο κύριος Σιδηρόπουλος είναι πρόεδρος των αγροτών της Λάρισσας. Εκεί πέρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα χεριών, εργατικών χεριών. Να μας τα εξηγήσει όλα για να κουβεντιάσουμε για το θέμα αυτό, των μεταναστών που καλούνται ουσιαστικά στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να έχουμε εργατικά χέρια. Πάμε σε διάλειμμα. Από χθες, κυρίες και κύριοι, έχει ανοίξει μια συζήτηση, πολιτική συζήτηση, για το θέμα των μεταναστών. Εάν θα τους δώσουμε άδεια να δουλέψουν, εάν θα τους δώσουμε άδεια να μείνουν στην Ελλάδα κλπ. Κλπ. Όλα ξεκινάνε από το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν εργατικά χέρια για να δουλέψουν στα χωράφια και στις οικοδομές. Δεν πάνε οι Έλληνες. Μου έλεγε ο πρόεδρος αγροτικών συλλόγων ότι δεν μπορούμε ακόμη να μαζέψουμε τις ελιές. Τα φρούτα θα πέσουν κάτω, δεν έχουμε χέρια να πάνε να τα δουλέψουν. Και είναι περίεργο, σε μια χώρα η οποία έχει 11% ανεργία, όπου η ανεργία κυριολεκτικά θερίζει τις ηλικίες από 16-17 χρονών μέχρι 19, 39,9% η ανεργία σε αυτή την ηλικία και από 24 μέχρι 24 χρόνια ηλικίας, το 21,8 είναι άνεργοι, πώς δεν έχουμε χέρια να δουλέψουν στα χωράφια. Έχουν αρχίσει λοιπόν να συζητάνε πολιτικά ότι αυτό μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Ανοίγουμε τις πόρτες στους μετανάστες. Αφού δεν έχουμε χέρια, πρέπει κάποιοι να έρθουν να δουλέψουν. Η αντιπολίτευση λοιπόν, κυρίως τα δεξιά κόμματα, λένε ότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι σαν τους λέμε όλους τους μετανάστες κάτω στην Αφρική κλπ. Ελάτε στην Ελλάδα, τα πράγματα είναι εύκολα, σας δώσουμε άδειες κλπ. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει λοιπόν ένα βίντεο που θα δείτε τώρα, το οποίο έχουμε ετοιμάσει για να δείξουμε ακριβώς πώς είναι η κατάσταση και τα πράγματα με τους μετανάστες. Πάμε να το δούμε. Τη δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονή σε αλλοδαπούς με την προϋπόθεση της προσφοράς εργασίας στη χώρα μας προβλέπει νομοθετική κυβερνητική πρωτοβουλία των Υπουργείων Εργασίας και Μετανάστευσης και Ασύλου. Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι δεν αλλάζει, δεν υπάρχει καμιά αλλαγή στην πολιτική της κυβέρνησης, η οποία παραμένει απολύτως αυστηρή και ταγμένη στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Την αντίθεσή του στην τροπολογία εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ζήτησε την απόσυρσή της. Όπως σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός, η τροπολογία ουσιαστικά νομιμοποιεί όλους τους λαθρομετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα εδώ και 3 χρόνια. Και μάλιστα συλλήβδην, δίχως ουσιαστικό έλεγχο της ταυτότητας καθενός από την πολιτεία. Υποστηρίζει επίσης πως αδυνατεί να κατανοήσει γιατί η κυβέρνηση ελαστικοποιεί και άλλο τη δυνατότητα παροχής άδειας διαμονής και εργασίας στους παράνομους μετανάστες, σημειώνοντας πως η χώρα γίνεται φάρος προσέλκυσης λαθρομεταναστών. Τα 7 χρόνια παραμένουν. Τι κάνουμε? Δίνουμε μία άπαξ ευκαιρία σε όσους έχουν συμπληρώσει 3 χρόνια διαμονής στην Ελλάδα, παρανόμως ελθόντες, λαθρομετανάστες. Αν έχουν συμπληρώσει την τριετία μέχρι 30 Νοεμβρίου του 2023, θα μπορούν να πάρουν, προσέξτε, άδεια διαμονής και άδεια εργασίας. Όποιος θεωρεί ότι αυτό είναι ένα εσωτερικό, να πούμε, πρόβλημα, νομίζω ότι βαυκαλίζεται και δεν βλέπει την πραγματικότητα. Υπέρ αυτής της τροπολογίας τάσσονται τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, που ζήτησε όμως διευκρινήσεις. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, παρά το γεγονός ότι η τροπολογία δεν περιέχει ασφαλιστικές δικλίδες και είναι ένα τυφλό οριζόντιο μέτρο, εντούτοις την υπερψηφίζει επειδή υπηρετεί τρέχουσες παραγωγικές και κοινωνικές ανάγκες της
Ελλάδας. Ελπίζουμε η Νέα Δημοκρατία να μην υποκύψει στις ακροδεξίες κραυγές και την αποσύρει. Να δοθεί λύση, ναι, να δοθεί απάντηση στο ζήτημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλη σχεδόν τη χώρα, χωρίς φοβικότητες, αλλά ταυτόχρονα, αν υπάρχει βούληση από την κυβέρνηση να δώσει λύση στο ζήτημα, να το αποδείξει στην πράξη και όχι να θεωρεί ότι με μια νομοθετική διάταξη μπορεί να λύσει το ζήτημα. Εγγύησης κατά της αυθαιρεσίας των εργοδοτών ζητά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εμείς λέμε να το αποσύρετε αυτή τη διάταξη. Ποια είναι αυτή, αυτή που είπατε κι εσείς. Ότι άμα χάσει την άδεια τη σύμβαση της εργασίας, χάνει και την άδεια παραμονής. Ξέρετε τι είναι αυτό. Βούτυρο στο ψωμί των εργοδοτών. Να απειλούν και να εκβιάζουν τον εργαζόμενο. Κατά της τροπολογίας τάχθηκε και η Ελληνική Λύση, οι Σπαρτιάτες και το Κόμμα Νίκη. Τι λέμε τώρα εμείς εδώ, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, λέμε σε όλους τους παράνομους μετανάστες. Επειδή ο τζάμπα μάγκας, κυρία Πρόεδρε, πέθανε, κάποιοι λοιπόν που κάνουν τους τζάμπα μάγκες να μην δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη στον προϋπολογισμό και να παραιτηθούν. Την ώρα που οι νέοι μας έχουν στο εξωτερικό και έχουμε το λεγόμενο brain drain και δεν υπάρχουν εργάτες γης, αντί η κυβέρνηση να ενισχύσει τους Έλληνες ανέργους και να πάνε να δουλέψουν στη γη, προτιμάει να δίνει άδεια παραμονής και να δίνει θέσεις εργασίας σε αλλοδαπούς. Και εμείς θα ενεφερόμαστε για αυτή την ντροπιαστική τροπολογία, να ξέρει ο ελληνικός λαός ποιοι νομοθετούν νύχτα και για ποιους λόγους. Κριτική τώρα για τη χρήση της λέξης λαθρομετανάστες άσκησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έρχεστε και διεκδικείτε στην αίθουσα αυτή αυτό που κάποτε διεκδικούσαν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Να επαναλαμβάνουν ότι υπάρχουν υπάρξεις λαθρέες και υποδέστερες και να περηφανεύεστε που ο Πρωθυπουργός της χώρας νομιμοποιεί μεθόδους pushbacks. Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου Εργασίας, εκτιμάται ότι η χρήση της ρύθμισης θα κάνουν τουλάχιστον 30.000 αλλοδαποί, που στην πλειοψηφία τους είναι άνθρωποι που ήρθαν αρχικά νόμιμα στη χώρα μας και στην πορεία περίληφθαν σε καθεστώς παρανομίας, καθώς δεν ανανέωσαν την άδεια παραμονής τους για διαφορετικούς λόγους. Βεβαίως, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ευθέως και ανοιχτά όλα τα νέα παιδιά που παραμένουν στην ανεργία ενώ υπάρχουν δουλειές να πάνε να δουλέψουν. Γιατί? Διότι οι συνθήκες και οι αμοιβές στις δουλειές αυτές είναι άθλιες. Δηλαδή, μπορεί να πάει ένα παιδί 20 χρονών να δουλεύει κάποιες ώρες συγκεκριμένες που θα του πει το αφεντικό για να πάρει 10 και 20 ευρώ, ούτε μπορεί να δουλεύει σε συνθήκες σκλαβιάς. Και γι' αυτό δεν πάνε οι Έλληνες να δουλέψουν. Θα το δούμε, γιατί είναι ένα ζήτημα πολύ πολύ σημαντικό και πολύ έτσι κρίσιμο, που θα το βρούμε μπροστά μας, είναι φανερό, γιατί σε λίγο θα έρθουν απ' έξω οι εργάτες αυτούς που ζητάμε και θα γεμίσει ακόμη η χώρα με διάφορους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι είναι απελπισμένοι και θα δουλεύουν ακόμη και για 10 ευρώ. Λοιπόν, η ώρα είναι και 34, άρα λοιπόν είναι μια ωραία στιγμή να ξεκινήσουμε την επικοινωνία μαζί σας. Σήμερα δεν είναι κοντά μας η κυρία Βαρβάρα Νεμοδουρά, η γιατρός μας, διότι έχει ένα ζήτημα προσωπικό. Αν της ευχηθούμε περαστικά, δεν είναι τίποτα σοβαρό, κάτι ένα κρυολόγημα είναι. Θα την έχουμε την επόμενο Σάββατο. Άρα λοιπόν είμαστε μόνοι μας πλέον, εγώ με τους τηλεθεατές. Όπου μπορώ θα απαντάω και θα διευκρινίζω πράγματα. Αλλιώς, για θέματα συνταξιοδοτικά κυρίως, θα περιμένουμε αύριο, θα είναι εδώ πέρα ο κ. Μητρόπουλος, να τα πούμε. Καλησπέρα λοιπόν, ξεκινάμε με τον κύριο Βασίλη. Καλησπέρα κύριε Βασίλη. Παρακαλώ, ανοίξτε μου λίγο τον ήχο στο στούντιο, δεν ακούω τίποτα. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Βασίλη. Ακούω. Ναι, ναι. Ακούω, τι θέλετε να μας πείτε. Ναι, ναι, ακούω. Ναι, καλησπέρα κύριε Χαρταβέλα. Γεια σας. Ορίστε. Κύριε Χαρταβέλα, ναι, ναι. Με λένε Βασίλη Βέργη, σας λέει κάτι το όνομά μου. Μάλιστα. Κύριε Χαρταβέλα. Ακούω, μιλήστε μου. Με λένε Βασίλη Βέργη. Μάλιστα. Σας λέει κάτι το όνομά μου. Βασίλης. Με είχατε βγάλει το 96 στην εκπομπή στο Σταρ, το παιδί μου αυτός ο άγνωστος. Μάλιστα. Δεν θυμάμαι κύριε Βασίλη. Το 1996. 96 πριν από 30 χρόνια δηλαδή. Σωστά. Στην εκπομπή το παιδί μου αυτός ο άγνωστος. Μάλιστα. Το ξέρω. Ναι. Σωστά. Ναι. Και.
Λοιπόν, με την ευλογία του Θεού και με την βοήθεια τη δική μου, τελικά από το 96 και το 99 είχα βγει και στον κύριο Μικρούτσικο, ζούσαν οι δικοί μου τότε, στον Αντένα, μπήκα στη Μεθαδούρνη. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας. Ας πάμε σε τον επόμενο. Πες του να χαμηλώσει την τηλεόραση λίγο και να μιλάμε κανονικά. Δεν επικοινωνούμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Βαγγέλη, στον Κορυδαλό. Καλησπέρα, κύριε Βαγγέλη. Ναι, καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Γεια σας, ορίστε. Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μαδιά. Ναι. Όταν ένα αυτοκίνητο τρέχει με 120 χιλιόμετρα και το πίσω αυτοκίνητο τρέχει με 118, μπορεί το πίσω αυτοκίνητο να προσκρούσει στον μπροστινό και να είναι η σύγκρουση τόσο μεγάλη που να πεταχτεί ψηλά 60 μέτρα? Δεν μπορώ να σε απαντήσω. Ο κ. Μαδιάς δεν είναι εδώ, έχει φύγει. Έχει φύγει. Δεν μπορώ να σε απαντήσω. Αν φρενάρει, από ό,τι καταλαβαίνω, αν φρενάρει ο μπροστινός απότομα, ο άλλος από πίσω θα φύγει. Όχι, να μην φρενάρει απότομα. Α, τότε δεν γίνεται. Να μην φρενάρει απότομα. Μπορεί αυτό που τρέχει με 118 να προλάβει το 120 να γίνει η πρόσκρουση τόσο μεγάλη που το δεύτερο αυτοκίνητο το από πίσω, δηλαδή, να πεταχτεί και 60 μέτρα ψηλά το και θεωρώ... να το δεχτεί το δικαστήριο. Το θεωρώ απίθανο, κύριε Ευάγγελε. Απίθανο, ε. Ναι. Ο μάρτυρας όμως, ο πραγματογνώμονας, το επέβαλε στο δικαστήριο. Mm. Θα σας ενημερώσω πιο καλά άλλη φορά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαγγέλη, να είστε καλά για αυτό που είπατε. Δυστυχώς είναι εδώ πέρα ο κύριος Μαδιά να απαντήσει, γιατί είχε μια δουλειά και έφυγε. Πάμε στον κύριο Βασίλη στα Πατήσια που μιλάγαμε λίγο πριν. Ναι, κύριε Βασίλη, ορίστε, ακούω. Γιατί είχε μια δουλειά και έφυγε. Πάμε στον κύριο Βασίλη στα Πατήσια. Κύριε Βασίλη, Χαρταβέλα μου, μ' ακούτε τώρα? Ναι, ακούγεστε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και μετά από 13 χρόνια πήγα να πάρω τα λεφτά μου που είμαι αμαία, mm-hmm, από τον να περάσω επιτροπή. Μάλιστα. Και ό,τι και να σας πω, έχω και χαρτιά κιόλας, να τα δείτε με τα μάτια σας, για να δείτε ότι όλα τα ψήγματα και οι παροιμίες, το να θες να αγιάσεις και που λέει δεν μπορείς, δεν σε αφήνουνε. Πήγα λοιπόν να πάρω τα λεφτά μου και μου ζητήσανε να τους πάω καινούριο χαρτί. Ενώ εγώ το 3 τελείωσα τη μεθαδόνη, μπήκα στην επανένταξη, πήρα το χαρτί μου, το απολυτήριό μου και συνέχισα σε μια άλλη, παρόλο και με τον Οκανά, που αυτό το πράγμα ξέρετε ότι δεν τελειώνει ποτέ, είναι μια μάχη μέχρι τέλους. Δυστυχώς όμως, οι κύριοι καλοί άνθρωποι εκεί, δεν θα το πιστέψει ο ελληνικός λαός, αλλά υπάρχουν χαρτιά, μου ζητήσανε να τους φέρω καινούριο χαρτί. Ενώ το χαρτί από τον Οκανά, αυτό το πήγαινα, που ήταν τυπικό, nice, μαζί με το χαρτί του ψυχίατρου. Γιατί μόλις τελείωσε η πρέζα, τότε φανήκανε τα προβλήματα. Κατάλαβα. Από τι πάσχουμε εμείς οι άνθρωποι. Δεν είναι τυχαίο ότι βάραγα 20 χρόνια σαν τρελός. Τι πόνο είχε η ψυχούλα μου. Και πήγα λοιπόν να πάρω και μου λέει φέρε μας καινούριο χαρτί. Λέω δεν θα άκουσα λάθος. Του λέω κύριε μου ακούτε τι λέτε. Να σας φέρω καινούριο χαρτί. Να ξαναπώ στη μεθαδόνη πάλι και πραγματικά με αναγκάσανε να ξαναπιώ ναρκωτικά, ηρωίνη, για να ξαναπώ στη μεθαδόνη. Να μου δώσουν τα λεφτά μου. Το 96 τρέχαν οι μανάδες γιατί ήμουν ο μόνος πρεζάκιας αληθινός από την ψυχή μου. Ο Βασίλης και θέλατε και να την γυρίσετε η κασέτα να τη βλέπουν στα σχολεία. Ελάτε να σας δείξω τι κάνουνε σε εμάς. Αγάπη που λέει με τα λόγια χτίζει κατώ για να σας πω εγώ λόγια. Να σκίσουν τα χαρτιά όλοι οι ψυχίατροι και όλοι. Εδώ χαρτιά. Και με αναγκάσανε να πιω και να ξαναμπω στο πρόγραμμα. Και από τότε μου καταστρέψαν τη ζωή. Και όχι μόνο αυτό, το 19 που πέθανε η μάνα μου, να δείτε τι τραβάω. Γιατί πίστεψα ότι τελειώσανε τα βασανά μου από το 2000. Όχι μόνο δεν τελειώσανε, γιατί ο Θεός γελάει και πιστεύω πολύ στο Θεό. Και έχω πάρει πόνο από τότε που γεννήθηκα εμένα. Με βίαζε ο πατέρας μου. Το βιασμό που έχω ζήσει, ποιος είναι πιο πολύ, στην ψυχή ή στο σώμα? Μένω έκπληκτος. Για να αναρωτηθείτε. Μην να σας δείξω χαρτιά. Ελάτε εδώ που ζω,
μετρώνε τα σκουλίκια και οι κατσαρίδες. Να σας δείξω χαρτιά τι κάνουνε. Τα λόγια, οι αγάπες και αυτά τα ξέρω εγώ. Ένας ναρκωμανής μπορεί να βοηθήσει έναν άλλο ναρκωμανή. Ένας που καπνίζει μπορεί να βοηθήσει έναν άλλον που καπνίζει. Ένας διαβητικός μπορεί να βοηθήσει έναν άλλο διαβητικό. Μάλιστα. Και με στείλανε να ξαναπιώ. Να τους πω καινούριο χαρτί. Καταλάβατε. Κύριε Βασίλη, μένω έκπληκτος με όλα αυτά που ακούω. Κρατάω το τηλέφωνό σας. Θα επικοινωνήσουμε από αύριο μεθαύριο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε και που ανοίξατε την ψυχή σας και μας παρουσιάσετε ένα τεράστιο πρόβλημα που ζείτε και που πουθενά ζουν και άλλοι άνθρωποι. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Πάμε στον κύριο Γιάννη στο Παλιό Φάλιρο. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη. Καλησπέρα, κύριε Χαραβέλα. Παρακαλώ. Αυτό με την οδήγηση θεωρεί κάποτε ρατσιστικό, δεν νομίζετε? Η πρώτη λέξη των ειδικών, συγγνώμη που δεν σταματά, είναι ότι φταίνει η μεγάλη σε ηλικία. Έχουν βγάλει καμιά αυτή να δούνε ποιοι είναι αυτοί που κάνουν τα δυστυχήματα και πόσα αποτελέσματα έχουν από τους μικρούς και τους μεσαίους και μετά για τους ηλικιωμένους. Ναι. Γιατί εγώ πέρασα από γιατρούς και με κοιτάξανε στα μάτια και με κοιτάξανε ο παθολόγος που δεν με κοιτάξει, γιατί είμαι κάθε μήνα εκεί πέρα, κάθε δύο μήνες. Και βγαίνει ο κάθε ειδικός και λέει οι ηλικιωμένοι. Ποιοι ηλικιωμένοι? Πόσα δυστυχήματα έχουν κάνει οι ηλικιωμένοι? Και πόσα κάνει οι νεολαίοι και οι μεσήλικες, που λέει ο λόγος. Μάλιστα. Καταλαβαίνω. Που τρέχουν σαν τρελοί, που δεν σταματάνε σε φανάρια, που δεν σταματάνε πουθενά. Και άμα πας και σιγά, σε βρίζουν και από πάνω. Ναι. Και Γιάννη, ευχαριστώ πολύ που μας πήρατε. Να είστε καλά. Εκείνο που θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να το δούμε ηλικιακά, ρατσιστικά το πρόβλημα αυτό. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι οι άνθρωποι που μεγαλώνουν είναι μοιραίο να φθείρονται οι αντιδράσεις τους, όλα αυτά που ζούμε, αλλά έχουν δικαίωμα να ζήσουν και έχουν δικαίωμα να οδηγήσουν. Εκείνο που λέω είναι να γίνονται εξετάσεις κάθε τρεις μήνες, έξι μήνες το αργότερο, να βλέπουν ποιοι άνθρωποι βλέπουν καλά ή δεν βλέπουν καλά, ποιοι έχουν αντιδράσεις σωστές ή όχι. Γιατί είναι, πραγματικά είναι θλιβερό το φαινόμενο ότι πολλά από τα δυστυχήματα αυτά προκαλούνται από ανθρώπους οι οποίοι κάνουν λάθη. Βλέπουμε πόσες φορές έχουν μπει σε αντίθετο ρεύμα. Ακόμη και στις εθνικές οδούς έχουμε δει περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα. Ή παρουσιάζουν τα σήματα ή δεν βλέπουν καλά. Πάμε λοιπόν τώρα στην κυρία Κυριακή στο Κερατσίνι. Ορίστε, κυρία Κυριακή. Καλησπέρα σας, κύριε Χαταβέλα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε Επίσης. Όλους. Εγώ θέλω να πω κάτι σχετικά με αυτά που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα. Με τους λαφρομετανάστες, που είναι καθαρά, όλα γίνονται εκ του πονηρού, γίνεται καθαρά αντικατάσταση πληθυσμού και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Γιατί δεν δίνει εμεροκάματα σωστά στα Ελληνόπουλα που γυρίζουν όλη μέρα με το μηχανάκι και παίρνουν και κάνουν τους διανομείς και παίρνουν 500 ευρώ τα παιδιά και 400 και είναι ανασφάλιστα και ζητάει από το εξωτερικό και από τους λαθρομετανάστες Πακιστανούς και το κάθε είδος που έχει κουβαληθεί εδώ πέρα στην Ελλάδα και κινδυνεύουμε να ανοίξουμε την πόρτα μας, να βγούμε έξω στον δρόμο να ψωνίσουμε και θέλει, λέει, ξένα εργατικά χέρια. Δηλαδή φέρνει στην ουσία δούλους όπως τους είχαν στην Αφρική με το κολάρο, το σιδερένιο στο λαιμό και την μπάλα με την αλυσίδα στα πόδια. Τέτοιους θέλουν δούλους, γιατί τα Ελληνόπουλα είναι ανίκανα. Δεν μπορούν να βρουν δουλειά να δουλέψουν. Πώς θα πάνε να δουλέψουν? Ο Έλληνας φορολογείται. Αυτοί δεν φορολογούνται. Τα λεφτά που παίρνουν τα στέλνουν καθαρά στην πατρίδα τους. Και τους ταΐζουμε και τους ποτίζουμε και βγαίνουν στην τηλεόραση και στις εφημερίδες και μας κάνουν με το χέρι κουφ ότι θα μας φάξουν. Θα φέρνει 2,5 εκατομμύρια. Δηλαδή πάει η Ελλάδα. Έζησε η Ελλάδα. Όλα εκ του πονηρού είναι. Και τα κάνουν όλα αυτά οι άεργοι, οι τεμπέληδες, όλοι που είναι στη Βουλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυριακή. Να είστε καλά. Θίξατε ένα θέμα πολύ, πολύ, πολύ χρήσιμο και πολύ ευαίσθητο. Εγώ δεν θα το δω έτσι, με αυτή την
τρομολαχνία ότι θα έρθουν οι ξένοι και θα αλλάξουμε εμείς ή κάτι τέτοια. Βέβαια, ακόμη και στο ζήτημα αυτό πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Όχι ανοίγουμε τις πόρτες και ελάτε εδώ πέρα όλοι. Εξάλλου η κυβέρνηση λέει ότι εγώ δεν αλλάζω πολιτική στο μεταναστευτικό. Θα έχω την ίδια πολιτική, αλλά αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε εργατικά χέρια. Άρα λοιπόν με κάποιους κανόνες και με κάποια σωστή νομολογία, δηλαδή πλέγμα νόμων, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους ανθρώπους αυτούς, τουλάχιστον την εποχή αυτή. Πάμε στον κύριο Γιάννη στην Νίκαια. Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Θα ήθελα να σας πω για δύο θέματα που δεν έχουν ακούω, δεν ακούω. Με ακούτε? Ναι, το ακούω. Σας παρακαλώ, μήπως μπορείτε να μου πείτε τι είναι προσωπική διαφορά αυτά με τη φορολογία και τα λοιπά. Το πρώτο. Και το δεύτερο είναι τι χρώμα αποδείξεων της ΔΕΗ πρέπει να χρησιμοποιήσω εγώ. Δεν ξέρω τι να πω, τα έχω μπλέξει. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, καταρχήν στο δεύτερο ερώτημα δεν μπορώ να σας απαντήσω, διότι αν σας απαντήσω θα σας δώσω μια κατεύθυνση εμπορική που δεν μπορώ να το κάνω αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχουν 4 τιμολόγια, όπως ξέρετε, της ΔΕΗ και των άλλων παρόχων. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να σας πω αυτό το χρώμα, διότι θα φανεί σαν διαφήμιση και σαν προβολή ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Από πού θα μπορέσω εγώ να μάθω συγκεκριμένα, γιατί δεν έχω ιδέα. Τι πράγμα να διαλέξω, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα μπείτε σε ένα site που μπορείτε να μπείτε σε site ηλεκτρονικά να το βρείτε. Θα πω κάποιο άτομο τελικά να πει. Μπράβο. Πώς θα πει. Να μπει στη ΔΕΗ λοιπόν. Στη ΔΕΗ έχουν όλες τις περιπτώσεις αυτές. Ποιο είναι το χρώμα που πρέπει να επιλέξετε. Το πρώτο που είπατε, η προσωπική διαφορά, είναι το εξής, ότι αν έχετε μία σύνταξη η οποία θα έχει ένα πρόσθετο βάρος, δηλαδή 20-30 ευρώ από αυτά που έπρεπε να πληρώσετε, αυτό λέγεται προσωπική διαφορά και σας αποκλείει από το να πάρετε την αύξηση του Ιανουαρίου. Θα πάρετε όμως από 100 μέχρι 200 ευρώ, ανάλογα με την προσωπική διαφορά που έχετε, σαν επίδομα για να αντικατασταθεί αυτή η αδικία που γίνεται εις βάρος ενός εκατομμυρίου συνταξιούχων. Αυτά είχα να σας πω κύριε Γιάννη μου, αυτά ξέρω. Αύριο το βράδυ θα είναι εδώ πέρα ο κ. Μητρόπουλος, μπορεί να σας τα εξηγήσει καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Γεια σας και φεύγουμε τώρα από την Νίκαια και πάμε στην Καλυθέα, στην κυρία Μαρίνα. Καλησπέρα κυρία Μαρίνα. Καλησπέρα σας. Πρώτη φορά βγαίνω να μιλήσω με εσάς. Παρακαλώ. Η κυρία που μίλησε προηγουμένως ήταν πολύ σωστά αυτά που είπε. Εδώ όποιος έρχεται ξένος δεν φεύγει. Οι Έλληνες φεύγουν. Γιατί δεν βοηθάνε και δεν δημιουργούν ένα σωστό επίπεδο να πάνε οι Έλληνες να δουλέψουν. Γιατί άμα δίνουν ψίχουλα, ο Έλληνας θέλει να κάνει σπίτι. Του παίρνουν το σπίτι, δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Δεν μπορεί να δουλεύει με ψίχουλα. Γι' αυτό θέλουν να τους φέρουν αυτούς, να τους δίνουν ψίχουλα. Αλλά αυτοί όμως βγαίνουν και κερδισμένοι, διότι το ευρώ το στέλνουν στην πατρίδα τους και έχει μεγάλη αξία και κάνουν και σπίτι στην πατρίδα τους. Και τελικά δεν φεύγουν κιόλας. Λοιπόν, θα έπρεπε να κάτσουν να σκεφτούν και να μην κάνουν επιπολαιότητες, να σκεφτούν το πώς θα κατορθώσουν να πάνε οι Έλληνες, τα Ελληνόπουλα να κάνουν αυτές τις δουλειές. Διότι πολύ καλύτερα είναι να δουλεύουν στα χωράφια παρά με τα μηχανάκια πέρα δόθε που είναι και αγχώδης εργασία και δεν τους δίνει και τίποτα, δεν τους προσφέρει και τίποτα. Μας. Θα πρέπει να καθίσουν να σκεφτούν και όχι να κάνουν επιπολαιότητες. Και καλά το είπε ο κύριος Σαμαράς. Επίσης και το δεύτερο θέμα που για την προσωπική αυτή που λένε και τα λοιπά, θα έπρεπε να το καταργήσει ο κύριος Μητσοτάκης αυτό, αλλά τον βόλεψε. Και τώρα μας βγάζει και τα χρωματιστά τιμολόγια. Ο συνταξιούχος που πεινάει πρέπει να έχει λογιστή για να του βγάλει τις πλατφόρμες. Άμα τα παιδιά του έχουν φύγει στο εξωτερικό ή ζουν κάπου αλλού, ποιος θα του τα κάνει. Πεινάει όλο. Πεινάει. Και θέλουν να φέρουν κι άλλους εδώ. Ντροπή. Δεν αξίζουν μία. Αυτό ξέρω να πω. Κυρία Μαρίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Το θέμα είναι, ναι, αυτό που λέτε,
Πολύ πολύ ευαίσθητο και πολύ πολύ κρίσιμο. Μην το βλέπουμε όμως έτσι με φόβο ότι θα έρθουν εδώ πέρα να μας πάρουν τις δουλειές κλπ. Δεν υπάρχουν Έλληνες να δουλέψουν. Έχετε δει και αυτό που λέτε, ποια είναι η μισθή, ποια είναι η αμοιβή των Ελλήνων. Έτσι, ποιες είναι οι συνθήκες που δουλεύουν. Οι συνθήκες είναι μεσαιωνικές, ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αν πάμε εκεί πέρα κάτω, εκεί πέρα που μαζεύεται, ξέρω εγώ, η φράουλα, μιλάμε για συνθήκες τραγικές των εργαζόμενων. Γι' αυτό δεν πάνε οι Έλληνες. Να δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία. Πάμε τώρα στην κυρία Ειρήνη, στην Άννη Ηλιούπολη. Καλησπέρα, κυρία Ειρήνη. Καλησπέρα. Κυρία Χαρδαδέλα, θα πρέπει να ξέρουμε όλοι και εμείς οι μαμάδες που μάθαμε τα παιδιά μας ότι να μην δουλεύουν σε οποιαδήποτε. Ποιο παιδί δικό μας θα πάει στα αμπέλια, θα πάει στις φράουλες. Πείτε μου ένα. Και αυτά τα μάθαμε εμείς τα παιδιά μας. Μάλιστα. Με ακούτε? Ακούω και προβληματίζομαι. Ναι. Αυτό είναι. Όταν εγώ έχω μάθει το παιδί μου να θέλει να είναι γιατρός ή δικηγόρος ή ξέρω εγώ τι και του δίνω το χαρτζιλίκι, πώς θα πάει να δουλέψει σε φράουλες? Μάλιστα. Ξέρετε κάτι. Να σταματήσουμε να λέμε κουταμάρες. Αφού δεν μπορούμε και πρέπει να μαζευτούν, θα έρθουν ξένοι. Τι θα κάνουμε? Ή να μάθουμε τα παιδιά μας να πάνε εκείνα. Κυρία Ρίνη, ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Να είστε καλά. Εκείνο που έχω να πω είναι το εξής. Επειδή και εγώ δεν ήμουνα από ένα σπίτι και από μια οικογένεια που μπορούσε να με συντηρήσει, δεν είχα καν οικογένεια εγώ, εν πάση περιπτώσει, αλλά κι αν είχα, δεν θα ήμουνα ένας άνθρωπος από πλούσια οικογένεια που τα έχει όλα μπροστά του, που σημαίνει ότι θα αναγκαζόμουν κάποια στιγμή να δουλέψω. Όταν έχεις ανάγκη να επιβιώσεις, δεν μπορείς να επιλέξεις τη δουλειά. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα υπάρχει, είπα λίγο πριν, αυτή η μεσαιωνική κατάσταση, κυρίως με τους νέους εργαζόμενους, που δεν πάνε να δουλέψουν, διότι είτε τους πληρώνουν με ψίχουλα και δεν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι. Πολλοί μου λένε από τους νέους αυτούς ανθρώπους, διότι δεν θα συμφωνήσω εγώ με αυτό που λένε οι φραπαιδιά και το αραλίκι στο καφενείο ή στις καφετέριες των νέων ανθρώπων. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Τα παιδιά αυτά θέλουν να δουλέψουν. Αλλά πού να πάνε να δουλέψουν, δεν παίρνουν, να πούμε, τους λένε έλα για 2 ώρες σήμερα, έλα για 3 ώρες αύριο, έλα για 4 ώρες μεθαύριο, πάρε 50 ευρώ, πάρε 40 ευρώ για όλο αυτό το διάστημα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στην κυρία Κέτη στην Κυψέλη. Καλησπέρα, κυρία Κέτη. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαδέλα. Χαίρομαι που σας βλέπω, που είστε καλά. Να είστε καλά. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Παρακαλώ. Λοιπόν, και εγώ θέλω να πω ότι όλες οι κυβερνήσεις, μηδενίας εξαιρουμένης μέχρι τώρα, έχει φερθεί φιλελληνικά. Όλες είναι για το συμφέρον είτε της Ευρώπης, είτε των πολυεθνικών, είτε των τρας. Πάντως σίγουρα είναι μισελληνικές. Όχι απλώς δεν είναι υπέρ των Ελλήνων, αλλά είναι μισελληνικές. Δρούν ό,τι κάνουν, είναι εις βάρος μας. Κυριολεκτικά θέλουν να μας εξοντώσουν και όλα όσα είπε και η άλλη κυρία, συμφωνώ απολύτως, θέλουν να κάνουν ανταλλαγή πληθυσμού. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη Γαλλία και παντού στην Ευρώπη. Γιατί για να μας κάνουν μια κανονική απικία του διεθνού σιωνισμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα και όλα τα άλλα, και τα παιδιά δεν πάνε. Ξέρετε πόσο παίρνανε μεροκάματο ή αλλοδαπή κάτω στις ελιές? 80 ευρώ. Τι 20 ευρώ. 80 ευρώ και θέλανε να τελειώσουν και στη μία το μεσημέρι και να τους δώσουν και φαΐ. Λοιπόν, αυτά δεν είναι πολιτικές. Ή θα κάνεις πολιτική να φέρεις ανθρώπους οι οποίοι θα δουλέψουν εδώ, όσοι έχουν μπει παράνομα να φύγουνε, αυθορή και παραχρήμα, και αν θέλουμε να έχουμε κράτος και πατρίδα. Αλλιώς τελειώσαμε. Ή θα βγούμε έξω και θα γίνει επανάσταση, ή από εκεί και πέρα τελείωσε η Ελλάδα. Δεν μπορεί τα παιδιά να τα έχουν μέσα στη βία, μέσα στα ναρκωτικά, άκουσα τον άλλο τον άνθρωπο,
και μόνο κλάματα που δεν έβαλα. Το έγκλημα που γίνεται, 2.000 νεκρά παιδιά έχουμε κάθε χρόνο από ναρκωτικά μονάχα στην Ελλάδα. Συν τα τροχαία. Συν τους αλκοολισμούς. Τώρα μας φέρανε και τους ψαροκασελάκηδες που να θέλουν να μας πείσουν να παντρεύονται και μεταξύ τους. Δηλαδή πλήρης διαφθορά. Συγγνώμη για τον εκνευρισμό μου, αλλά είμαι φοβερά από εξαγριωμένη. Σας καταλαβαίνω, κυρία Κέτη μου, και ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Όλοι σας, όλες οι κυρίες που πήραν σήμερα, ακριβώς επικεντρώνονται σε αυτό το θέμα. Στο φόβο ότι αλλοιώνεται η κοινωνική υφή στην Ελλάδα. Δεν θα συμφωνήσω. Εγώ δεν πιστεύω ότι κινδυνεύουμε από τους μετανάστες. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να επηρεάσουν και να αλλοιώσουν τίποτα. Εξάλλου δεν θα δώσουν και σε εκατομμύρια ανθρώπους την άδεια. Μιλάμε για 10-15.000 που χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα που πρέπει αυτό που θα γίνει να γίνει με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και με πολύ πολύ μεγάλο έλεγχο. Πάμε λοιπόν το Σωτήρι να τελειώσουμε στο Χαϊδάρι με τον κύριο Σωτήρι. Καλησπέρα κύριε Σωτήρι. Καλησπέρα κύριε Σωτήρι. Καλησπέρα και σε σένα, ναι. Παρακαλώ, ορίστε. Χαίρομαι για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, καλά. Ορίστε. Ναι, με ακούτε. Ακούω πολύ καλά. Ωραία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λιγάκι. Όταν οι ξένοι μπήκαν στην Ελλάδα, τους κάλυψε ο λαός ή το κράτος? Και μάλλον μας τους κάλυψε ο λαός και όχι το κράτος φταίει για τους ξένους που μπαίνουν μέσα. Πρώτα τους εκμεταλλεύουν ο λαός και μετά το κράτος. Ναι, δεν έχετε άδικο. Συμφωνώ μαζί σας. Ορίστε. Δεν έχετε άδικο, λέω. Συμφωνώ μαζί σας. Έτσι κάπως είναι. Είναι και ευθύνη των πολιτών και του λαού ό,τι συμβαίνει και για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ που μας πήρατε, που μας είπατε την άποψή σας. Να κλείσουμε με την κυρία Μαρία από το Πέραμα. Καλησπέρα κυρία Μαρία. Καλησπέρα κύριε Χαρδαβέλα. Ορίστε, ακούω. Ναι, ήθελα να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή έχουμε μαζευτεί όλοι οι ξένοι εδώ στην Ελλάδα. Είναι έτσι. Ναι. Ο Έλληνας παίρνει 3.60 αυτή τη στιγμή. Με 500 ευρώ νίκη θα πληρώσει, θα παντρευτεί, να κάνει οικογένεια. Μειονότητα έχουμε καταντήσει εμείς εδώ οι Έλληνες. Έχετε δίκιο πολύ. Τι να πω. Λοιπόν, πώς θα ζήσει μια οικογένεια που του δίνουν 3.60 και παιδιά δεν κάνει κανένας τίποτα. Έχουμε φτάσει στα 8 εκατομμύρια, αυτό δεν θα φτάσουμε αυτό που είναι. Οι ξένοι κάνουν παιδιά, τους δίνουν συνέχεια βοηθήματα και οι Έλληνες δεν κάνουν τίποτα. Γιατί παίρνουν 3.60. Πώς θα κάνουν οικογένεια, πώς θα παντρευτούνε. Όλα γεροντοπαλίκαρα έχουν μείνει και γεροντοκόρες. Μάλιστα. Τι να πω, είναι μερικά πράγματα που δεν μπορώ να πω, ούτε αντίρρηση να έχω. Συμφωνώ και καταλαβαίνω και κατανοώ και το θυμό σας και την εξέγερσή σας και την έκρηξή σας. Τι να πω, ελπίζω να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Να είστε καλά, εδώ τελειώσαμε για σήμερα όμως το βράδυ, θα τα πούμε αύριο στις 9.30. Καληνύχτα.